στον δοκιμαζόμενο για αρκετές μέρες κόσμο της Κεφαλονιάς και βεβαίως να ζητήσω και εγώ από τη μεριά μου ο κρατικός μηχανισμός όσο μπορεί να επισπεύσει και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν καταθέσω ορισμένες σκέψεις για το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό μία σειρά μικρών παρεμβάσεων που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Είναι ένα ζήτημα που αφορά, κύριε Υπουργέ, τους νεφροπαθείς και η οποία υπόθεση έχει να κάνει με την Επιτροπή των Φίλτρων. Ενώ υπήρχε εκπροσώπηση των νεφροπαθών σε αυτή την Επιτροπή Προμηθειών και ενώ είχατε συμφωνήσει, από ό,τι με πληροφορούν, ότι δεν θα είχε σταματήσει η συμμετοχή των νεφροπαθών, των εκπροσώπων τους, η απόφαση δεν τους συμπεριλαμβάνει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το δείτε. Όπως είναι και το θέμα που εκκρεμεί και το γνωρίζετε με την παροχή νοσηλείου στους ανθρώπους που βρίσκονται στα γηροκομεία. Είναι 3.000 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα γηροκομεία. Εδόθηκε μία παράταση, πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι οριστικά αυτό το ζήτημα. Ένα τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με μία τροπολογία που θέλει να φέρει η κυβέρνηση για το ΕΚΑΣ των αναπήρων. Αφορά τους αναπήρους πάνω από 80%. Νομίζω ότι είναι μια άδικη μεταχείριση για εκείνους που έχουν αναπηρία από 67% και άνω και που είναι πολύ σοβαρές αναπηρίες. Και κλείνω αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, με μια πληροφορία που περιραίει ότι πρόκειται να φέρετε μια τροπολογία που αφορά την αύξηση του ορίου ηλικίας των καθηγητών στο ΕΣΥ, των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Δηλαδή στις πανεπιστημιακές κλινικές που λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΥ από 65 στα 67. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο λάθος σε ένα σύστημα που ούτως ή αλλαίως χρειάζεται ριζική ανανέωση να επιτείνουμε το γύρας και να κλείνουμε την πόρτα σε νέους επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε ένα πολύ κρίσιμο πράγματι σχέδιο νόμου που αφορά το αγαθό της υγείας. Πώς θα μπορέσει η συντεταγμένη πολιτεία να εξασφαλίσει τους ίσους όρους και τις ίσες προϋποθέσεις σε κάθε πολίτη χωρίς να εξαρτάται η υγεία του από την οικονομική του και κοινωνική του κατάσταση. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, το ίδιο δικαίωμα μπροστά στη ζωή και στο θάνατο σε κάθε άνθρωπο. Η κυβέρνηση πιστεύω ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, αυτό που λέμε στα πλαίσια της κρίσης, να δημιουργηθούν οι όροι για κάτι καινούριο, να ανοίξει ένα διάλογο ουσιαστικό για όλο αυτό το κρίσιμο ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Διότι το άναρχο τοπίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βρίσκεται μόνο στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Διαρρέει και διέπει όλο το σύστημα. Έχουμε, αν θέλετε, ένα αγγλικού τύπου εθνικό σύστημα υγείας και ένα γερμανικού τύπου ασφαλιστικό σύστημα. Έχουμε εθνικό σύστημα υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε εθνικό σύστημα υγείας που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημιακές Κλινικές. Έχουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχουμε και διάσπαρτες μονάδες όπως είναι εκείνη των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και αλλαχού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα διάλογο και να συζητήσουμε με ηρεμία και νυφαλιότητα αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνολικά. Η κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλο δρόμο. Να φέρει μία νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την προσπάθεια, να το δεχτώ, ενιοποίησης του πρωτοβάθμιου τομέα της υγείας,
που πράγματι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτός ο τομέας μπορεί να απαντά στις σύγχρονες ανάγκες ενός σύγχρονου του συντεταγμένου κράτους που σέβεται την αξιοπρέπεια του πολίτη. Μέχρι εδώ έχει καλώς. Όταν όμως επιχειρείς μια τέτοια παρέμβαση, είναι έξω από κάθε επιστημονική λογική όταν επιχειρείς να την οικοδομήσεις χωρίς να έχεις λάβει υπόψη σου τον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Έναν υγειονομικό χάρτη που έγινε σαν το γεφύρι της Άρτας. Είπε χθες ο κύριος Κακλαμάνης ότι είχε επιχειρήσει, μάλιστα χωρίς κόστος, μία προσπάθεια. Τελικώς δόθηκε σε μία εταιρεία και θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αυτή η εταιρεία που ανέλαβε τον υγειονομικό χάρτη τι σχέση έχει με μια δημοσκοπική εταιρεία. Αλλά θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα αυτό. Είναι μια πληροφορία που θα ήθελα να είχα μια ενημέρωση. Τελείωσε τέλος πάντων από ό,τι πληροφορούμεθα αυτός ο υγειονομικός χάρτης. Έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας και καλό θα είναι να γνωρίζουμε ποιος φορέας θα αναλάβει την υποστήριξη ενημέρωσής του. Διότι ένα κρίσιμο εργαλείο για τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας και για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί κανείς στον τομέα της υγείας, φοβούμαι ότι είναι παροπλισμένο για άλλη μια φορά και θα χρηστευτεί όπως τα υποβρύχια αν δεν υπάρξει μια συνεχής ενημέρωση, αν δεν υπάρχει σύστημα ανανέωσης της ενημέρωσής του. Δεν υπάρχει λοιπόν στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας σας κάτι που να συνδέεται με αυτά που περιγράφει ένα σύγχρονος υγειονομικός χάρτης, δηλαδή τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, την αξιολόγηση των δομών, την αξιολόγηση των προσώπων, ώστε πραγματικά να έχουμε μια πραγματική εικόνα τι επιχειρούμε να χτίσουμε. Πρώτη σημαντική ελλειμματική παρουσία. Δεύτερο κρίσιμο ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να επιχειρήσεις ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να έχεις προσδιορίσει το ποσό, δηλαδή να έχεις μια οικονομοτεχνική μελέτη με βάση την οποία θα ξέρεις ότι αυτό το πρόγραμμα που θέλεις να εφαρμόσεις, το όποιο, είναι ένα ελάχιστο εγγυημένο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι κάτι καλύτερο, είναι πιο αναβαθμισμένο. Δεν μπορεί να χτίσεις την οποιαδήποτε προσπάθεια σε αυτόν τον χώρο χωρίς να έχεις προγραμματίσει, να έχεις προβλέψει τις δαπάνες που χρειάζεσαι. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ξέρουμε πολύ καλά, ακόμα και 20 εκατομμύρια να θέλετε να χαλάσετε, πρέπει να πάρετε έγκριση από την Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε αρέσει δεν αρέσει. Το προηγούμενος νόμος που ίδρυσε το ΝΕΟΠΗ είχε την πρόβλεψη, τέλος πάντων, ότι ένα ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ θα δανάται για τον τομέα αυτό. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Και είναι ισχυρότατες, κύριε Υπουργέ, οι ενστάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Μιλούμε για τις προθέσεις σας. Κοιτάξτε, εσείς ο ίδιος εχθές, επιχειρώντας να υποστηρίξετε την άποψή σας, είπατε... Ένα ποτήρι νερό δεν μου θέλω να... κύριε Πρόεδρε. Ένα νερό. Είπατε ότι... Διευκολύνεται το συνάδελφο. Διευκολύνεται το συνάδελφο. Παρακαλώ. Δεν είναι. Ένα λεπτό έρχεται ο κλητήρας. Λοιπόν, είπατε ότι πράγματι ψηφίστηκαν... Συγγνώμη. Πες το. Ψηφίστηκαν... Όχι. Πολλά νομοσχέδια, όπως είναι το νομοσχέδιο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Στεφανή το 2003 και άλλες διατάξεις, όπως αναφέρθηκα με άλλους υπουργούς, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Δυστυχώς και εδώ έχει ευθύνη και ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, που επιτέλους, ενώ ζητάμε να παραχωρεί η Βουλή εξουσιοδότηση στην εκάστοτε κυβέρνηση, δεν μιλώ για τη σημερινή, να νομοθετεί με διατάγματα και με κανονιστικές πράξεις οι υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση δέσμευσης χρονικής. Έχετε λοιπόν, φαίνεται, ένα νομοσχέδιο
και κάνετε ό,τι έκαναν οι προκατοχοί σας. Αφού θέλετε λοιπόν να διασφαλίσετε τουλάχιστον τις προθέσεις σας ότι είναι ειλικρινείς, ότι πραγματικά το πιστεύετε, ιδού η Ρόδος. Καταθέστε λοιπόν διάταξη και πέστε ότι 30 περίπου 29 αποφάσεις με τις οποίες θέλετε ουσιαστικά να υλοποιήσετε αυτό το νέο θεσμό θα υλοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 50.000, όπως είπα, υπουργικές αποφάσεις εκκρεμούν από διάφορα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Γιατί δηλαδή σήμερα θέλετε εμείς να πιστούμε όταν το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σας ελέγχει και σας λέει δεν μπορώ να προσδιορίσω τις δαπάνες που θα χρειαστούν αφού ουσιαστικά λέτε ότι θα υλοποιήσετε το πρόγραμμα με συγκεκριμένες αποφάσεις υπουργικές. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την απασχόληση των γιατρών. Και πραγματικά απαλλαγείτε από αυτό το σύνδρομο που σας διακατέχει να διαστραβλώνονται συνεχώς θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη η θέση του στο θέμα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλά ξέρετε πολύ καλά, γιατί θεωρώ ότι το ξέρετε. Εφαρμοστούν. Μπορεί λοιπόν για ένα μικρό διάστημα να τους καταστήσουμε πλήρους απασχόλησης, να διακόψετε τη σχέση, τη σύμβαση του Υπουργείου με τα ιατρία τους, να υπάρχει πάρα πολλά κενά και πολλούς προβληματισμούς. Να το δούμε. Δεν σημαίνει επειδή έγινε κάπου, να δούμε μήπως οι μονάδες, το μοντέλο με εξειδικευμένους γιατρούς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με οργανωμένη πρόληψη όπως πολύ σωστά τονίστηκε, που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε μακροπρόθεσμα το σύστημα να επιβιώσει, διότι θα έχει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και καλύτερες συνέπειες για την υγεία του πολίτη. Με οδοντιατρική, αν θέλετε, προληπτική παρέμβαση. Ξέρετε, στη Σουηδία είχε λειτουργήσει αυτός ο θεσμός και είχε κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί στα παιδιά το γλυκό του Σαββάτου, ότι θα τρώνε γλυκό μόνο το Σάββατο. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους οδοντιάτρους και με τα περισσότερα στοματικά προβλήματα. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα ζητήματα σε μια τέτοια λογική βάση. Ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Υπουργέ, δεν μας είπατε εδώ ότι ο ενώ προβλέφθηκε ότι θα δαπανίσει για το 2013 520 εκατομμύρια οι κλινικές, οι ιδιωτικές κλινικές και 370 εκατομμύρια τα εργαστήρια, να σημειώσω ότι είμαστε η χώρα με 4,5 εκατομμύρια αξονικούς τομογράφους, με 288 αξονικούς τομογράφους, εκ των οποίων μόνο οι 128 είναι κρατικοί. Και απελευθερώσατε και το στοιχείο του πληθυσμιακού για να γίνουν πιο πολλοί και να καλλιεργηθεί η προκλητή ζήτηση. Συντομεύεται, κύριε συνάδελφε. Οι δαπάνες αυτές λοιπόν, τα 520 για τις κλινικές και τα 370 για τα διαγνωστικά κέντρα έχουν καλυφθεί στο πρώτο εξάμηνο. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει. Και δεν έχουμε ακούσει ακόμα αυτό το clawback τελικά. Πληρώθηκαν, υλοποιήθηκε. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δει κανείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω κύριε Πρόεδρε, είναι πράγματι ένα κρίσιμο σχέδιο νόμου. Νομίζω δεν χρειάζονται ούτε ακρότητες ούτε κορώνες. Όλους πιστεύω μας διακατέχει η αγωνία να κάνουμε κάτι το καλό σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω όμως ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται είναι τρόπος που δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν μας παρουσιάσετε κανένα μοντέλο. Δεν μας το συνδέσατε με πληθυσμιακά κριτήρια. Είναι δηλαδή όλα με υπουργικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να νομοθετεί κανείς με υπουργικές αποφάσεις. Και εφόσον θέλετε να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο, τουλάχιστον μέχρι που να κλείσει η συζήτηση, βάλτε για να πείσετε την κοινωνία, να πείσετε το κοινοβούλιο ότι πιστεύετε αυτό που επιχειρείτε. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν το πιστεύετε.
ότι κάτω από την πίεση των πραγμάτων σας οδηγούν να μας δώσετε μια... Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, συντομεύετε, συνάδελφε. Εξηγήστε μας, κύριε Υπουργέ, και ποια είναι η σχέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με το κράτος, με το ελληνικό κράτος, και την τεχνική βοήθεια που έρχεται από την Ευρώπη, διότι για τους ανασφαλίστους που βάλατε μια διάταξη, κύριε Υπουργέ, η ανασφάλιστη είναι μια δαπάνη. Πληροφορούμε ότι εκπονείται μια μελέτη διαμέσου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στον οποίο έχει ανατεθεί ένα χρηματικό ποσό, για τη μελέτη κόστους των ανασφαλίστων. Όταν δεν το έχετε μέσα, πώς μπορεί να πιστεί κανείς ότι αύριο ο καρκινοπαθής, ο ανασφάλιστος που βιώνει μαρτυρικές στιγμές από την έλλειψη φαρμάκου. Επιτέλους, αν θέλετε να σας πω και κάτι και να κλείσω, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτές τους κυρίους τις πολυεθνικές, ότι όταν μια χώρα αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση και καλείται να πληρώσει για τις ανάγκες της ζωής αυτών των ανθρώπων υψηλού κόστους φάρμακα, θα τολμήσουμε να πάμε και σε αναγκαστικές αδειοδοτήσεις. Μόνο να το ανακοινώσετε. Έχετε υπερβεί. Θα καταλάβουν πώς πρέπει να λειτουργήσουν από πλευράς τιμολογιακής πολιτικής στο θέμα του φαρμάκου. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Κανένα δικαίωμα δεν έχει κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έστω για μία μέρα να στερήσει την ελληνική κοινωνία από την ιατροφαρμακευτική φροντίδα και περίθαλψη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, ιδιολίγων, έτσι.